Ελάτε να επιστρέψουμε. Θέλω να ανοίξουμε το φάκελο που έχει να κάνει με τον καρκίνο του μαστού. Θέλω να καλησπερίσω στο στούντιο της εκπομπής τον κύριο Γιώργο Πιτσούλη, τον εντεταλμένο σύμβουλο πρόληψης υγείας και υπεύθυνο κινητό μονάδων περιφέρειας Κρήτης και πρώην πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου. Κύριε Πιτσούλη, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα και σε εσάς και καλή σεζόν. Να είστε καλά, να είστε καλά, το ευχόμαστε κι εμείς. Ωστόσο, ξεκινήσατε δυναμικά σε ένα θέμα το οποίο πλέον με τις διαστάσεις που έχει πάρει ο κόσμος έχει αντιληφθεί το μέγεθος του να πρέπει κάποιος να μπει στο κομμάτι της πρόληψης σχετικά με την πρόληψη του καρκίνου του μαστού και η Περιφέρεια Κρήτης έχει ξεκινήσει μια σχετική εκστρατεία. Θέλω να μιλήσουμε λίγο για αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, η Περιφέρεια Κρήτης προσπαθεί να καταφέρει, μιας και μιλάμε τώρα για τον καρκίνο του μαστού, να καταφέρει να φορέσουμε αυτό το κουστούμι που λέγεται πρόληψη. Δεν σταματάμε ποτέ, 12 χρόνια τώρα, από νομαρχίας ξεκινώντας. Έχουμε κάνει μια καμπάνια τα τελευταία χρόνια που λέγεται «Είναι στο χέρι μου» και σε αυτή την καμπάνια βοηθάτε πάρα πολύ και εσείς στα μέσα ενημέρωσης, γιατί αυτό αποδεικνύεται και μέσα από επιστημονικές έρευνες που έχουν γίνει, ότι η επικοινωνία είναι πολύ σημαντική ώστε να υιοθετηθούν πρακτικές ή να αποφευχθούν άλλες για να κάνουμε καλύτερη πρόληψη. Φαντάζομαι αναφέρεστε και στον κινητό μαστογράφο. Η κινητή μονάδα η οποία διαθέτει η Περιφέρεια Κρήτης είναι η αιχμή του δόρατος, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Η κινητή μονάδα, μιας και είμαστε σε αυτό, περιφέρεται από άκρη σ' άκρη σε όλο το νησί με τη βοήθεια των πολιτιστικών συλλόγων, των δήμων, των τοπικών κοινοτήτων, των ενωριών, των συλλόγων γυναικών. Αυτές τις μέρες έχουμε και λόγω των ημερών μια συνεργασία με όλα τα εργατικά κέντρα της Κρήτης. Τις τρεις πρώτες μέρες αυτής της εβδομάδας θα είναι στο Λασίθι, μετά πάει Ρέθυμνο, ανατριήμερο Χανιά και καταλήγουμε στο Ηράκλειο, όπου κλείνει μια καμπάνια. Αλλά όπως θα είδατε και σε ένα μήνυμα που εκπέμψαμε, δεν περιμένω τον Οκτώβρη. Για μας. Όλο τον χρόνο. Όλο τον χρόνο. Εμείς, 31 του Οκτώβρη θα είναι η μέρα που θα συνεχίσουμε ακόμη πιο δυναμικά για να πάμε άλλο ένα 12μηνο. Μιλάμε για πρόληψη και νομίζω είναι το μήνυμα το οποίο στέλνετε και εσείς αλλά και όλες αυτές οι εθελοντικές ομάδες που εδώ και καιρό προσπαθούν να προτρέψουν τον κόσμο, τις γυναίκες να σπεύσουν να κάνουν μια μαστογραφία. Θέλω να πάμε λίγο να δούμε κάποια στοιχεία τα οποία έχουμε συγκεντρώσει και έχουν να κάνουν με τον καρκίνο του μαστού παγκοσμίως αλλά και σε επίπεδο χώρας. Λοιπόν, στατιστικά στοιχεία για τον καρκίνο του μαστού, κύριε Πιτσούλη. Κάθε χρόνο στην Ελλάδα εντοπίζονται περίπου 6.000 νέα περιστατικά. Θέλω να τρέξουμε λίγο τα στοιχεία αυτά για να τα δει και ο κόσμος. Σύμφωνα λοιπόν με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, περισσότερες από 1.600.000 γυναίκες το χρόνο διαγνώσκονται με καρκίνο του μαστού. Ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό, ενώ στην Ευρώπη περισσότερες από 450.000 γυναίκες εμφανίζουν καρκίνο στο μαστό. Έχουμε και ειδικότερα στοιχεία. Περίπου 140.000 γυναίκες χάνουν τη ζωή τους λόγω της ασθένειας και είναι ένα σημείο στο οποίο θα πρέπει να μείνει καρφωμένο στη σκέψη μας, κύριε Πιτσούλη. Φαντάζομαι θα συμφωνήσετε κι εσείς. Εγώ μπορώ να σας πω και για την Κρήτη στοιχεία. Και για την Κρήτη. Ναι. Για πάμε να δούμε για τα υπόλοιπα και θα πούμε και για την Κρήτη. Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι μία στις 8 γυναίκες παγκοσμίως θα παρουσιάσει καρκίνο του μαστού σε κάποια φάση της ζωής της. Και ο καρκίνος του μαστού αποτελεί την πρώτη αιτία θανάτου από καρκίνο σε γυναίκες. Δεν ξέρω αν έχουμε. Η πρόληψη είναι το κλειδί. Ορίστε. Η πρόληψη είναι το κλειδί, η πρόληψη είναι τρόπος ζωής. Στην Κρήτη, όπως ξέρετε και το έχετε καλύψει και σαν ρεπορτάζ, έχουμε το Κέντρο Καταγραφής Καρκίνου που την τελευταία 20ετία, 1993-2013, έχει καταγράψει όλους τους καρκίνους στην Κρήτη και μεταξύ των άλλων και το μαστό. Οι νέες περιπτώσεις στην Κρήτη είναι 58-59 ανά 100.000 ανά έτος. Είμαστε περίπου 650.000, μπορείτε να αντιληφθείτε πόσες είναι οι νέες περιπτώσεις. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι ναι, μεν έχουμε μία αύξηση στις νέες περιπτώσεις, αλλά αναλογικά έχουμε μία μείωση στους θανάτους. Και αυτό έχει να κάνει μόνο με την πρόληψη. Μείωση στους θανάτους. Ναι, δηλαδή. Ενώ έχουμε αύξηση. Άρα ο κόσμος ενημερώνεται. Ενημερώνεται, το βλέπουμε και από μια έρευνα που κάναμε, μια πολύ μεγάλη έρευνα με ένα ερωτηματολόγιο. 4.000 γυναίκες απάντησαν σε αυτό, με 57 ερωτήσεις, και φαίνεται ότι έχουν εξοικειωθεί πια οι γυναίκες. Με την πρόληψη, γνωρίζουν τι είναι, δεν υπάρχουν κάποια στερεότυπα ακόμα, όπως παράδειγμα, φοβάμαι να κάνω μαστογραφία γιατί φοβάμαι το αποτέλεσμα. Είναι ένα πολύ σοβαρό ταμπού. Μια λάθος λογική, η οποία σιγά σιγά τη σπάμε. Σε αυτό βοηθάνε πάρα πολύ οι γυναικολόγοι, οι γιατροί, οι οργανώσεις, ξέρετε, για να πετύχει. Η οικογένεια παίζει σημαντικό ρόλο, κύριε Πιτσούλη. Ο σύζυγος, βρήκαμε στην έρευνα ότι παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Αυτό είναι καταγεγραμμένο, βεβαίως. Είναι καταγεγραμμένο στην έρευνα. Δεν θα μπορούσε όμως κανένας
Γιώργος Πιτσούλης, καμία περιφέρεια, καμιά κινητή μονάδα να κάνει δουλειά αν δεν συμμετείχαν σε όλο αυτό το εγχείρημα πάρα πολύ, όπως είναι και οι οργανώσεις που είπατε πριν, όπως είναι η επιστημονική κοινότητα, οι σύλλογοι. Έτσι μόνο μπορούμε να πετύχουμε και να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Είναι πρέπει στο να σας χέρι πω, μου, είναι και το σλόγγαν. Και είναι βεβαίως, είναι στο χέρι μου. Πρέπει να σας πω ότι με μια μελέτη που κάναμε μέχρι το 2014, 11 με 14, είδαμε ότι οι γυναίκες που κάναν πρώτη φορά μαστογραφία, γιατί έτυχε να πάει η μονάδα στη γειτονιά τους, επαναλαμβάνουν τη μαστογραφία, άσχετα αν η μονάδα πάει ή δεν ξαναπάει. Σωστά. Που σημαίνει ότι μπαίνουν σιγά σιγά στη διαδικασία της πρόληψης. Πρόληψη όμως δεν είναι μόνο η μαστογραφία. Είναι να γνωρίζουν το σώμα τους, να ξέρουν αν δουν κάποιες αλλαγές τι είναι, είναι τι τρώμε, αν αθλούμαστε. Όλα αυτά είναι πρόληψη. Και είναι πολύ σημαντικό, ξαναλέω, και η δική σας συνεισφορά σε αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ. Βάλτε μια ανατελεία. Πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά την κυρία Λίτσα Ζαχαράκη, την πρόεδρο του Στόχου. Κυρία Ζαχαράκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, τι κάνετε. Εδώ με τον κύριο Πιτσούλη, φαντάζομαι ακούτε τόση ώρα τη συζήτησή μας. Ναι, μιλάμε για πρόληψη, μιλάμε για το γεγονός ότι θα πρέπει όλοι μαζί, μία δύναμη, μία αγκαλιά, να προσπαθήσουμε να πείσουμε όλες αυτές τις γυναίκες να οδηγηθούν στο κομμάτι της πρόληψης για να νικήσουν τον καρκίνο του μαστού και όχι μόνο. Με αφορμή βέβαια και το μήνα τον Οκτώβριο που είναι ο μήνας για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, διοργανώνετε και εσείς βεβαίως, σας έχουμε συνηθίσει άλλωστε τα τελευταία χρόνια, να διοργανώνετε ένα πάρτι όπως χαρακτηριστικά το ονομάζετε, για να φέρετε πιο κοντά σας όλες εκείνες τις γυναίκες που θέλουν πραγματικά να κάνουν μία μαστογραφία. Έτσι, έτσι είναι αυτό. Κάνουμε ένα πάρτι για να δείξουμε στις γυναίκες ότι δεν πρέπει να φοβούνται, να το δουν σαν διασκέδαση, να το δουν με χαρά, ότι πρέπει να κάνουμε τις εξετάσεις μας για να είμαστε πάντα καλά. Βασικά πρέπει να είμαστε κοντά στην πρόληψη πάντα. Όχι μόνο τον Οκτώβριο, αλλά όλο το χρόνο. Όποτε πρέπει να κάνουμε τις εξετάσεις μας. Κυρία Ζαχαράκη, έχουμε ετοιμάσει και μια σχετική εικόνα, την αφίσα αν θέλετε, της εκδήλωσης και του καλέσματος, το οποίο και θέλω να το δούμε πραγματικά για να γνωρίζει και ο κόσμος. Αύριο, 16 Οκτωβρίου, στις 18:30, ο Στόχος Πρόληψη κάνει πάρτι στο γραφείο του Στόχου για το μήνα του καρκίνου του μαστού. Ορίστε, εδώ βλέπουμε και τη σχετική φωτογραφία. Πείτε μας δύο λόγια. Λοιπόν, κάνουμε ένα πάρτι και συνδυάζουμε και δωρεάν προληπτικό έλεγχο μαστού. Οι 15 πρώτες γυναίκες που θα πάρουν, μάλλον που πήραν τηλέφωνο, θα εξεταστούν αύριο. Περάσαμε όμως το όριο των 15 γυναικών και έχουμε πολύ περισσότερα. Άρα ανανεώνουμε το ραντεβού μας με τις γυναίκες και στις 3 Οκτωβρίου που θα συνεχίζουμε να εξετάζουμε τα υπόλοιπα ραντεβού που μας έχουν πάρει τηλέφωνο. Μάλιστα. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε πριν κλείσουμε, κύριε Ζαχαράκη? Η πρόληψη σώζει ζωές. Η πρόληψη σώζει ζωές. Λοιπόν, και με αυτό το μήνυμα θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρέμβασή σας, κυρία Ζαχαράκη. Θα τα πούμε και αύριο βεβαίως. Ναι, θα είμαστε καλά, και εμείς εκεί. Σας περιμένουμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ πολύ. Ένα πάρτι που υπενθυμίζω ότι θα συμμετέχει και η ομάδα του ΟΦΗ, είναι επίσημη καλεσμένη, η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925. Κύριε Πιτσούλη. Είναι υπερδραστήρια η κυρία Ζαχαράκη και η ομάδα Στόχος και συμβάλλουν πάρα πολύ σημαντικά στο βασικό στόχο για τον οποίο μιλήσαμε από την αρχή. Ποια είναι τα σημάδια εκείνα που αν δει κάποια γυναίκα θα πρέπει άμεσα, εσπευσμένα, να προχωρήσει σε κάποιον έλεγχο μαστογραφίας? Καταρχήν, εκτός από τα σημάδια, να ξέρουμε ότι όταν φτάνουμε σε μια ηλικία 40 ετών, όταν δεν υπάρχουν ειδικοί λόγοι, δηλαδή να υπάρχει ιστορικό καρκίνο του μαστού στη μητέρα ή στην αδερφή, που τότε αλλάζουν τα δεδομένα, πάμε πιο πίσω, αλλιώς το όριο μας είναι τα 40, κάνουμε μαστογραφία κάθε χρόνο. Κάτω από τα 40 χρειάζεται να γίνεται κάποιος υπέρηχος ώστε να ελέγχουμε, γιατί, για να αποφύγουμε την ακτινοβολία. Όμως, εκτός τη μαστογραφία, στο ενδιάμεσο διάστημα, πρέπει να έχουμε υπόψη μας το σώμα μας, να το γνωρίζουμε, να ξέρουμε αν δούμε αλλαγές, οποιασδήποτε αλλαγές δούμε, να μπορούμε να καταλάβουμε αν υπάρχει θέμα και να πηγαίνουμε στο γιατρό μας. Υπάρχει ένα αισιόδοξο εδώ. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει ότι το 2030 η δεκαετής επιβίωση θα είναι 100%. Τίνουμε δηλαδή να το μηδενίσουμε, να το φάμε αυτό το θηρίο. Και πρέπει να μιλάμε θετικά. Ξέρετε, μιλάμε για το μαστό, μιλάμε για ένα όργανο που είναι γεμάτο συμβολισμούς. Συμβολίζει τη θηλυκότητα, συμβολίζει τη μητρότητα, τη φροντίδα, τη ζωή. Και καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι να προλάβουμε να μην έχουμε άλλα θέματα στην πορεία. Διότι δημιουργεί πραγματικά ρογμή στην ψυχή της γυναίκας μια περίπτωση που νοσήσει. Και γι' αυτό ομάδες όπως
ο στόχος ή ο ΕΒΖΟ με τον καρκίνο ή και, άλλες, και άλλα σωματεία κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά για, για το διάστημα μετά που θα νοσήσει μια γυναίκα. Εξίσου σημαντική το έργο που επιτελείται μέσω και της μονάδας μαστογραφίας, της κινητής μονάδας μαστογραφίας. Η οποία πρέπει να πούμε ότι... Έχω ημερομηνίες που θα βρίσκονται σε κάποιες περιοχές και θα μπορεί δωρεάν να εξεταστεί μια γυναίκα. Να το πούμε αυτό, ναι. Η συνεργασία μας, είπαμε, είναι συνήθως με τους πολιτιστικούς συλλόγους, αν και τώρα τρέχει με τα εργατικά κέντρα της Κρήτης. Το εργατικό κέντρο. Δεν χρειάζεται να ούτε βιβλιάριο, ούτε άμκα, αν έχουν παλιά μαστογραφία, να κρατάνε την παλιά μαστογραφία. Αυτό το λέμε για πάντα, γιατί η μονάδα δεν σταματάει ποτέ. Κάνει 15 μαστογραφίες τη μέρα, 250 μέρες το χρόνο. Φανταστείτε πόσους κάνει όλο το χρόνο. Χρειάζεται λοιπόν να κρατάνε την παλιά μαστογραφία, διάθεση καλή και όλα. Λοιπόν, σήμερα, 14 έως 16 Οκτωβρίου, βρισκόταν στο Λασίθι εκείνη τη μονάδα. Ναι. Στο εργατικό κέντρο Ρεθύμνου, 17, 18 και 21 Οκτωβρίου. Βεβαίως. Στο εργατικό κέντρο Χανίων, στις 22 έως και τις 24 Οκτωβρίου. Ενώ εδώ, στην πόλη μας, στο Ηράκλειο, 25, 29, 30 και 31 Οκτωβρίου, καθώς και την 1η Νοεμβρίου. Πολύ σημαντικές ημερομηνίες. Συγκρατήστε τις, γιατί θα δοθεί ευκαιρία σε όλες εσάς τις γυναίκες να κάνετε το αυτονόητο, ένα έλεγχο για τον καρκίνο του μαστού. Και τις επόμενες 4 μέρες του Νοέμβρη θα είναι στο Δήμο Ανογείων και δεν σταματάμε ποτέ. Μπράβο, μπράβο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πιτσούλη, που ήσασταν εδώ. Νομίζω να εκπέμψαμε αυτό το δυνατό μήνυμα που στέλνει και η περιφέρεια. Δεν φοβόμαστε. Προχωράμε και δεν είναι μόνο Οκτώβρης. Δεν περιμένουμε τον Οκτώβρη. Όλο το χρόνο. Και είναι στο χέρι του κάθε ενός και της κάθε μίας, έτσι με τον τρόπο του, να συμβάλλει σε όλο αυτό το δυνατό χαρτί που λέγεται πρόληψη. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.